Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη στιγμή που η χώρα καίγεται κυριολεκτικά από άκρη σ' άκρη και αποκαλύπτεται με τον πιο τραγικό τρόπο η γύμνια του επιτελικού κράτους, τη στιγμή που θρηνούμε νεκρούς από τις πυρκαγιές, τη στιγμή που προετοιμάζεται το έδαφος για οδυνηρούς συμβιβασμούς στο Αιγαίο, κάτω από τη βαριά σκιά της υπεριαλιστικής σύγκρουσης στο έδαφος της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή, τη μία μέρα, η κυβέρνηση ψαρεύει στα θολά νερά της λίμνης ψήφων που διαθέτουν οι ομογενείς και την άλλη, σήμερα, μοιράζει χάντρες και χαθρευτάκια στους ήθαγενείς. Γιατί πώς αλλιώς μπορούν να χαρακτηριστούν τα ψίχουλα που δίνονται στους εργαζόμενους, του δημόσιου τομέα κυρίως, όταν όχι μόνο δεν αναπληρώνουν τις απώλειες του 2009, αλλά δεν καλύπτουν ούτε καν τον καλπάζοντα ή επίμονο πληθωρισμό, ανάλογα με το πώς το βλέπει κανείς. Γιατί μπορεί να είναι επίμονος για την κυβέρνηση, αλλά για τη λαϊκή οικογένεια καλπάζει. Παραδείγματος χάρη, ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, χωρίς παιδιά, το 2009, λάβανε καθαρά 1.180 ευρώ. Με τις προτινόμενες ρυθμίσεις θα πάρει 8.73, 300 ευρώ λιγότερα και μόλις 42 ευρώ περισσότερα από όσα παίρνει ήδη. Ούτε ένα καφέ δηλαδή, ούτε ένα καφέ τη μέρα. Αυτή είναι η επιβράβευση σε αυτούς που στήριξαν και στηρίζουν τα σχολιά μας, χωρίς μέσα, στην κατά τα άλλα ψηφιακή εποχή, χωρίς υποδομές, με μια βαλίτσα στο χέρι ή τρέχοντας από σχολείο σε σχολείο. Άλλο, οι ετήσιες αποδοχές των καθηγητών στα πανεπιστήμια. Οι προτινόμενες ρυθμίσεις τους δίνουν αύξηση 4-5%. Με τον πληθωρισμό βέβαια να τρέχει πάνω από 10. Όταν το εισόδημά τους, μαζί με τις εισφορές που επιβλήθηκαν από το 2009, έχει μειωθεί κατά 40%. Κόπτεστε για την αριστεία και το brain gain. Την ίδια στιγμή, ένας επίκουρος έχει απολέσει τουλάχιστον 10% από το εισόδημά του σε σχέση με το 9, χωρίς τον πληθωρισμό, ενώ οι συμβασιούχοι, το νέο αίμα, που πάνω του στηρίζεται σχεδόν το μισό έργο στα πανεπιστήμια, αμείβονται με εξευτελιστικούς μισθούς, κατά πολύ λιγότερο, και δεν ξέρουν πού θα βρουν και δουλειά την επόμενη χρονιά. Και δεν δίνεται αυξήσεις στο μισθό, επιδόματα δίνεται. Η γνωστή τακτική. Να κόβετε και να ράβετε το μισθό, ενώ διατηρείτε απαράδεκτα χαμηλά τις συντάξεις. Μα βέβαια, εδώ φέρνετε από την πίσω πόρτα τη δουλειά μέχρι τα 74, με το άρθρο 61. Η ενεργός γύρανση σε πλήρη εξέλιξη. Αυξήσεις τις συντάξεις θα δίνατε. Και βέβαια, ούτε λόγος για επαναφορά του κλεμμένου μισθολογικού κλιμακίου, το παγωμένο 2016-17, που κόπηκε με τον 43-54 του 2015. Γι' αυτό και θα καταψηφίσουμε τα σχετικά άρθρα 29 και 35. Αλλά η μεγαλύτερη λαθροχειρία, ξέρετε, στο θέμα των αμοιβών των πανεπιστημιακών είναι άλλη. Με την αναδρομική εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2023, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ευθυγραμμίζεται με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καμία σχέση, ωστόσο, δεν έχουν τα ποσά αυτά που δίνεται με αυτά που έχουν εκδικαστεί. Αυτό που επιδιώκεται είναι να κλείσει το ζήτημα των μνημονιακών απολειών όπως. Λέτε στους πανεπιστημιακούς, χάσατε ό,τι χάσατε, πάρτε τώρα αυτά και πατσίζουμε και αν θέλετε να βγάλετε λεφτά, στηρίξτε και ενισχύστε την επιχειρηματική δραστηριότητα του πανεπιστημίου. Γιατί στο πανεπιστήμιο επιχείρηση που όλοι σας έχετε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, όλοι όσοι έχετε κυβερνήσει, τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να έχουν πρόσθετα έσοδα και μάλιστα χωρίς ταβάνι μετά την επιστολή της Υπουργού Παιδείας πέρυσι προς τους καθηγητές, προς το ΔΕΠ, ανάλογα με το πόσο καλοί επιχειρηματίες είναι. Με ό,τι σημαίνει όμως αυτό για την ποιότητα της εκπαίδευσης, τα κριτήρια ανάπτυξης της έρευνας και φυσικά την κατηγοριοποίηση των εργαζομένων. Και μιλώντας για κατηγοριοποίηση, γιατί διατηρείτε τη διάκριση μεταξύ των μελών ΔΕΠ, πανεπιστημίων και ΑΣΠΕΤΕ? Με δική σας ευθύνη, ολονό σας ευθύνη, παραμένει η ΑΣΠΕΤΕ το μόνο ΤΕΗ μέσα σε ένα θολό καθεστώς, γιατί δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα παζάρια για το ποιος επιχειρηματίας θα βάλει στο χέρι το φιλέτο της ΑΣΠΕΤΕ. Γιατί διατηρείτε και διευρύνετε τη διάκριση ανάμεσα στους ερευνητές των ερευνητικών κέντρων και τα μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων?
Την ίδια στιγμή, βέβαια, που όλοι όσοι έχετε κυβερνήσει εδώ μέσα και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνείτε και προωθείτε το λεγόμενο τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το λεγόμενο ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας. Είναι ενιαίος ο χώρος για τους επιχειρηματίες, αλλά κατακερματισμένος για τους εργαζόμενους. Και βέβαια, δεν σας ξέφυγε ούτε ο πολιτισμός. Στο άρθρο 16 διατηρείται το εξευτελιστικό καθεστώς των τιμητικών συντάξεων. 30 τον αριθμό. Κατά 10 αυξημένες, 30 όσες ήταν και παλιότερα. Για όλους τους κλάδους καλλιτεχνών. Ούτε καν μία σύνταξη ανακλάδων, είναι περισσότεροι κλάδοι. Και με αύξηση των κρατήσεων από 4 στα 6%. Σύνολο 56 ευρώ αύξηση, με τον πληθωρισμό να τρέχει στο 12% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Σε συντάξεις τώρα όλα αυτά, τις τάξεις των 700 και 800 ευρώ. Και αφαιρείται και το ελάχιστο όριο των 1.000 ευρώ. Τέτοια φροντίδα για τον πολιτισμό. Τόσο αποτιμάται την προσφορά των καλλιτεχνών. Για μας, ξέρετε, οι καλλιτέχνες και οι λογοτέχνες δεν παράγουν εμπορεύματα, αλλά δημιουργούν πολιτισμικές αξίες. Συνδιαμορφώνουν το σύγχρονο πολιτισμό. Αφήνουν αναντικατάστατη παρακαταθήκη στην κοινωνία. Δεν αξίζουν τέτοια μεταχείριση. Και για να συνοψίσουμε. Με το νομοσχέδιο αυτό δίνετε ψίχουλα τώρα για να τα πάρετε πίσω από άλλη τσέπη με το φορολογικό που έχετε πει ότι θα φέρετε. Μας λέτε ανερυθρίαστα ότι ναι, είναι λίγα, αλλά τα δίνουμε. Και να τηρούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Ξέρετε, δεν είμαστε εμείς που θα σας κατηγορήσουμε για ασυνέπεια. Είστε απολύτως συνεπείς προς τις δεσμεύσεις σας απέναντι στο κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, και ενώ τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, σταματωμένο πλεονάσματα, τη θωράκιση τραπεζών και την επενδυτική βαθμίδα, νατοϊκούς εξοπλισμούς, διευθετήσεις στο Αιγαίο, εμπλοκή της χώρας πιο βαθιά στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Και σε αυτά συγκλίνουν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και γι' αυτό περιορίζονται σήμερα στο να ζητάνε κάτι της από εδώ και κάτι της παραπάνω από εδώ και κάτι της διαφορετικό από εκεί. Ακούστε. Στις διατάξεις που επιστρέφουν στους εργαζόμενους ένα ελάχιστο μέρος από τον πλούτο που παράγουν, θα ψηφίσουμε παρόν. Και ψηφίζουμε παρόν ακριβώς επειδή είναι ψίχουλα. Αλλά δεν θέλουμε και να σταθούμε απέναντι. Όμως, όπως έχει πει ο Μπρέχτ, καλή η μπουκιά. Με το καρβέλι τι γίνεται. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ολόκληρο το καρβέλι. Μια διεκδίκηση που αποκτά νόημα και προοπτική μόνο σε σύγκρουση με τη λογική των χαμηλών απαιτήσεων, μόνο σε σύγκρουση με ένα κράτος εχθρικό που λογαριάζει ως κόστος τις ανάγκες των πολλών και όφελος τα κέρδη των λίγων και αφήνει το λαό απροστάτευτο απέναντι σε φυσικά φαινόμενα, σε καταστροφές και εργοδότες. Τελειώνω. Τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών φωνάζουν. Μόνο ο λαός σώζει το λαό μαζί με το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής. Ευχαριστώ.